Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Φριλίγκος. Είμαι διευθυντής στο πρώτο πειραματικό λύκειο Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρώνικος και στη σημερινή εισήγηση θα σας μιλήσω για την μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των προτύπων πειραματικών σχολείων με βάση το νόμο 3966 του 2011 και θα την παρουσιάσω και θα την αναλύσω ως μια περίπτωση εκπαιδευτικής αλλαγής με στοιχεία καινοτομίας. Θα δούμε και θα συζητήσουμε το πώς έγινε αυτή η αλλαγή, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά καινοτομίας που έφερε και κατά πόσον τηρήθηκαν οι προδιαγραφές εισαγωγής καινοτομιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με τον όρο καινοτομία εννοούμε μία πρωτοποριακή αντίληψη, ένα νεωτερισμό. Η καινοτομία, όπως είναι πολύ κοινά αποδεκτό, είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη για την εκπαίδευση, καθώς διευκολύνει πάρα πολύ στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η προσαρμογή είναι μια αναγκαιότητα οικονομική, την επιβάλλουν τα δεδομένα της οικονομίας, αλλά και κοινωνική, με την έννοια της ενδυνάμωσης του κοινωνικού κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτόν, το σχολείο απαιτείται να έχει νέα χαρακτηριστικά, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που απαιτούνται για τη μάθηση, να υλοποιεί νέες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη, νέες στρατηγικές νοητικής ανάπτυξης, συνεργατικής μάθησης και ενίσχυσης της πολλαπλής νοημοσύνης. Οι νέες απαιτήσεις και οι ανάγκες της προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων σε αυτές προφανώς αυξάνουν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα και στη σχέση τους με την κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται ένα καινοτόμο πνεύμα, πολιτικές που να ενισχύουν την καινοτομία, ώστε με νέες ιδέες, νέες λύσεις και νέες πολιτικές να διευκολύνεται η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που εμφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά στη θέση αυτή θα παρουσιάσουμε τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των προτύπων πειραματικών σχολείων που έφερε ο νόμος 3966 του 2011 και θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τυχόν υπάρχοντα στοιχεία καινοτομίας σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Η ανάλυση του πλαισίου ξεκινά με την παρουσίαση της φυσιογνωμίας και της αποστολής των προτύπων πειραματικών σχολείων που σύμφωνα με το κείμενο του νόμου αρθρώνεται γύρω από 5 άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους, ολόκληρης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης. Εδώ ως λέξεις κλειδιά ξεχωρίζουν η ποιότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στα πρότυπα πειραματικά σχολιά, η οποία αναφέρεται ότι θα πρέπει να καλύπτει τους τομείς της διδακτικής, της παιδαγωγικής, της διοίκησης και της οργάνωσης και θα πρέπει να συντελείται σε στενή συνεργασία με τα τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας. Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην διενέργεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, των τμήματων που έχουν παιδαγωγική κατεύθυνση, καθώς επίσης και στην οργάνωση δράσεων, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Και στον άξονα αυτό, συνεπώς, υπάρχει η προτροπή και το έδαφος για τη συνεργασία των σχολείων με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο τέταρτος άξονας σχετίζεται με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αριστείας,
που περνάει κυρίως μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας των ομίλων ενδιαφερόντων στους οποίους συμμετέχουν οι μαθητές των πειραματικών σχολείων αλλά και μαθητές από άλλες σχολικές μονάδες. Η έννοια βέβαια της αριστείας χρειάζεται μια περισσότερη διευκρίνηση και ανάπτυξη μέσα από έναν σχετικό διάλογο που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των πειραματικών σχολείων. Τέλος, ο πέμπτος άξονας είναι η δυνατότητα της πραγματοποίησης αλλαγών στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, στο αναλυτικό τους πρόγραμμα και της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και πιλωτικής εφαρμογής καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού. Ο δημόσιος διάλογος που αναπτύχθηκε για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία εστιάστηκε από νωρίς στο θέμα της αριστείας. Εδώ αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις. Η πρώτη εστίασε στο γεγονός ότι με τον όρο αριστεία δεν εννοείται η φιλοπρωτεία, το κυνήγι της επίτευξης υψηλών επιδόσεων, αλλά κυρίως η ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα δοκιμάζονται στα σχολεία αυτά και στη συνέχεια θα περνούν και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, συντελώντας στην αύξηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα. Η δεύτερη και αντίθετη πρόταση όμως και άποψη ήταν ότι τα σχολεία αυτά δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν τον πειραματικό τους χαρακτήρα, δεν θα μπορέσουν με αποτελεσματικότητα να δοκιμάσουν νέες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και καινοτόμο διδακτικό υλικό, αν έχουν επιλεγμένο δείγμα. Στη θέση αυτή κρίνεται απαραίτητο να τεθεί το ερώτημα αν και κατά πόσον ο νόμος 3966 του 2011 εισήγαγε στοιχεία καινοτομίας στη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και την αποστολή των προτύπων, όπως τα ονόμαζε, πειραματικών σχολείων. Και βεβαίως, στην περίπτωση που η απάντηση στο αρχικό αυτό ερώτημα είναι θετική, θα γίνει μια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα στοιχεία αυτά της καινοτομίας που εισήχθησαν με το νόμο 3966. Στο σημείο αυτό επίσης κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι οι καινοτομίες στην εκπαίδευση μπορεί να αναφέρονται στην διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, στην παιδαγωγική, στη διοίκηση, την οργάνωση και το κλίμα του σχολείου. Και αρχικά η ίδια η δημιουργία του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου των Πειραματικών Σχολείων ήταν μια καινοτομία η οποία αναφέρθηκε και ανανέωσε την δομή, την διοικητική δομή, αλλά και την κουλτούρα της λειτουργίας των πειραματικών σχολείων. Η θέση του Προέδρου στο Συμβούλιο αυτό ανήκει σε έναν διδάσκοντα σε κάποιο από τα τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επιστημονική εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των κοινών δράσεων με τα τμήματα των πανεπιστημίων. Επίσης, στο Εποπτικό Συμβούλιο συμμετέχει και σχολικός σύμβουλος, ο σχολικός σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης της μονάδας, πράγμα το οποίο συντελεί στην διεύρυνση των δυνατοτήτων για την παροχή από την πλευρά των πειραματικών σχολείων επιμορφωτικού έργου, αλλά και για το σχεδιασμό δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών και των υπολείπων σχολείων. Τέλος, η συμμετοχή στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο δύο μελών του Συλλόγου Διδασκόντων διασφαλίζει την επικοινωνία με το Σύλλογο Διδασκόντων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, και φυσικά μέσα από αυτήν την σταθερή σχέση την δημοκρατική λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα με έντονα στοιχεία καινοτομίας που απέκτησαν με βάση το νόμο 3966 τα επιστημονικά εποπτικά συμβούλια των πειραματικών σχολείων είναι η δυνατότητα να τροποποιούν το ορολόγιο πρόγραμμα και να κάνουν παρεμβάσεις
αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, τα επιστημονικά εποπτικά συμβούλια των πειραματικών σχολείων. Μια τέτοια δυνατότητα που συνάδει με μια πολύ ευρύτερη ιδέα αυτονομίας των σχολικών μονάδων συμβαίνει για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, τα επιστημονικά εποπτικά συμβούλια είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. Αξιολόγησαν τους εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούσαν στα παλιά πειραματικά σχολεία, αλλά και εκείνους που επιθυμούσαν να λάβουν θέση για πενταετή θητεία στα σχολεία αυτά. Η αξιολόγηση αυτή βέβαια ήταν αξιολόγηση αθρηστικού τελικού τύπου, ενώ η διαμορφωτική αξιολόγηση στα σχολεία αυτά δεν ολοκληρώθηκε. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου υλοποιήθηκε μόνο για το σχολικό έτος 2013-2014 στα πειραματικά σχολεία. Για το επόμενο σχολικό έτος δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα πειραματικά σχολεία, καθώς με την μεσολάβηση της κυβερνητικής αλλαγής του Γενάρη 2015 ήρθε η αναστολή για το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έτσι η διαμορφωτική αξιολόγηση για τα σχολεία αυτά δεν ολοκληρώθηκε. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία με τον νόμο 3966 του 2011 εισήγαγε στη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και την αποστολή των σχολείων αυτών αρκετά στοιχεία καινοτομίας σε όλους τους βασικούς τομείς της ζωής των σχολικών μονάδων. Το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στη θέση αυτή είναι κατά πόσον οι καινοτομίες αυτές εισήχθησαν με τον τρόπο που θα πρέπει να εισάγονται με όρους εκπαιδευτικής πολιτικής και να στηρίζονται οι καινοτομίες. Σύμφωνα με τον Στίγκελμπάουερ, στη φάση 1 της εισαγωγής των εκπαιδευτικών καινοτομιών θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο εμπλοκής και οι αρχές εμπλοκής του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο εγχείρημα, στο νέο πλαίσιο. Ο νόμος 3966 προέβλεπε τη χορήγηση επιδόματος στους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων και την πρόσληψη υποστηρικτικού προσωπικού για τα σχολεία αυτά. Οι συνθήκες όμως της οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας δεν επέτρεψαν την υλοποίηση καμιάς από τις δύο αυτές προβλέψεις. Ακόμη δεν σχεδιάστηκαν και δεν υλοποιήθηκαν επαρκείς δράσεις επιμόρφωσης και στήριξης των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπολείπων εκπαιδευτικών, στοιχείο που είναι απαραίτητο και για τη φάση 1 και για τη φάση 2 της εισαγωγής των καινοτομιών. Βεβαίως, σε όλο αυτό το πρώτο διάστημα υπήρξε μια πολύ πυκνή επικοινωνία των διευθυντών, ιδίως με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, που η οποία όμως δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος των καθηκόντων της, καθώς εκτός από την ευθύνη χάραξης πολιτικής, βαρύνονταν και με τις ευθύνες της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τα αυξημένα περιθώρια αυτονομίας των εποπτικών συμβουλίων των σχολείων σε γενικές γραμμές έγιναν σεβαστά, με μία μοναδική εξαίρεση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14, οπότε όλες οι σχολικές μονάδες υποχρεώθηκαν να υλοποιήσουν δύο συγκεκριμένα σχέδια δράσης στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, το ένα σχετικά με την μέθοδο της ετεροπαρατήρησης του διδακτικού έργου και το άλλο σχετικά με την αξιολόγηση της λειτουργίας και της δράσης των ομήλων. Τα σχέδια αυτά υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο όμως αρκετοί εκπαιδευτικοί από όλες τις σχολικές μονάδες αντέδρασαν καθώς θεώρησαν την υπόδειξη αυτή ως παρέμβαση στο εσωτερικό έργο και στον εσωτερικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Τέλος, συμπερασματικά, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναφέρθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι αλλαγές στην φυσιογνωμία των πειραματικών